μαρτυρία. Και σε σένα. Τα σιχαρίκια είναι για τη διπλή πλατίνα του Χρήστου Χολίδη. Διπλή, διπλή. Αυτό δεν έχει σημασία, εντάξει. Και μόνο που έγινε πλατίνα. Κανοποιημένος, ναι, πολύ. Έγινε και αυτός πλατινένιος, αλλά μια σκιά βαραίνει την εορταστική ατμόσφαιρα. Μόνο και το μαλλί μου τσακωθήκαμε. Όχι με τη Δούκισσα, με τους συνεργάτες. Μόνο και το μαλλί, κουρεύτηκα. Ναι, άσε, με έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό. Ήθελα, ναι, να τα αφήσω μακριά. Αλλά με φάγανε, δεν ξέρω, πέσαν όλοι πάνω μου και το μαλλί τώρα. Ποιος έπεσε πάνω του όμως και τον κούρεψε τον άνθρωπο? Ποια άλλη γνώμη ήταν πιο δυνατή από όλες? Μιας μικρής έτσι θαυμάστριας που διάβασα κάτι σε ένα blog. Όχι, δεν μου βαγώ, έλεγε κάτι και αυτό άκουσα. Ναι. Ωραίο, ε. Φρίκι, έσχος, τρομερό. Ναι, μου λέγανε όλοι, ας πούμε, ναι, σε άλλος άρεσε, άλλος δεν άρεσε, αλλά κάτι που έγραψε μια μικρή θαυμάστρια, εγώ... με ενόχλησε. Εμένα μη με κοιτάτε, ούτε μικρή ούτε θαυμάστρια είμαι. Αλλά μιας και μου δίνετε το λόγο να πω άλλο. Την Παπαρούνα προς τιμήν των Αμερικανών και Βρετανών βετεράνων των πολέμων. Τι θες το πέτο? Να αλλάξεις τη λίστα. Πάρε τη Δούκισσα που έχει και γούστο. Δούκισσα? Μιλάμε. Δεν μπορεί να σου μιλήσει τώρα. Σε δύο λεπτά. Ναι, σε δύο λεπτάκια. Δούκισσα, άμα σου πω ότι φοράει μαύρο, βελούδινο, blue black. Άστο, Δούκισσα. Δούκισσα, δεν. Και να φανταστείς δεν έχει ντυθεί κιόλας. Έλα, δεν μπορώ να σου μιλήσει, θα σου πω μετά. Μία φίλη μου ήταν η Δούκισσα. Η οποία φίλη του Γρηγόρη Δούκισσα δηλώνει στη News ότι δεν της πολύ αρέσει το επάγγελμα του Χρήστου με ή χωρίς Παπαρούνα. Αναφορικά με το επάγγελμα, ομολογώ πως δεν είναι και το καλύτερό μου. Ο μπαμπάς μου ήταν από τις λίγες εξαιρέσεις που, αν και τραγουδιστής, κατάφερε να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη. Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που δουλεύει νύχτα να δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια. Χρήστο. Θέλεις, ξέρεις. Ξέρεις. Λοιπόν. Παιδιά μου, βγάλε την ψυχή, με ξαναπέρνει, με μέσκησε. Και η Δούκισσα το ίδιο, αλλά το σώζει. Ευτυχώς ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος που έχει καλά στοιχεία. Μάλλον παίζει ρόλο το γεγονός ότι ήταν αθλητής πριν γίνει τραγουδιστής και έχει μάθει την έννοια της πειθαρχίας. Ωστόσο, όχι, δεν κυνηγάω τον τραγουδιστή επειδή ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστής. Να βήξω ή να δω Αθλητική Κυριακή? Τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έχει την μπάλα, σου πάρει για τρίποντο, καλάθι. Ναι, παίρνει προσπάθεια. Παίρνει καλάθι. Κερδίζει και φάουλ και με το φάουλ που θα εκτελέσει μετά, με 4 πόντου δηλαδή συνολικά. Παίρνει το κύπελο. Και σήμερα πήρε την πλατίνα. Τι θα διάλεγε? Τώρα πάει. Μια ερώτηση παγίδα. Πες τη Δούκισσα, μέσα θα πέσει ψηλέ. Συντάξιμες αποδοχές 6 μηνών αντί 3 που ισχύει σήμερα θα λαμβάνουν από το 2013 όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας.